Ναι. Έλα ρε Μπίλικ, έλα Μπίλικ Πασάκα μου, πες μου. Μου είχε έρθει μια πρόταση από τη United. Δεν πιστεύεις να πάω? Όχι ρε. Ρε είσαι χαζός. Τι να πάω? Η Watford είναι στην καρδιά μου, είναι το σπίτι μου. Να μην αγχώνεσαι καθόλου, δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στο United. Σιγά τι, επειδή δίνει 90 χιλιάρικα την εβδομάδα και εσύ μου δίνεις 33. Τι θα κάνω τα λεφτά? Εγώ είμαι για την ομάδα εκεί και για τη φανέλα. Για σένα είμαι εκεί. Ναι, ρε, μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Έλα, κλείσε, θα τα πούμε στην προπόνηση. Μην αγχώνεσαι. Έλα, Ερικ. Έλα, έλα, έλα. Είδα την πρότασή σου για τη United. Το σκέφτομαι. Τι το σκέφτομαι, τι μας το συμβόλαιο, έρχομαι να υπογράψω. 90 χιλιάρικα τη βδομάδα, ε. Ναι, θα το υπογράψω. Βασικός. Αν πάνε όλα καλά και βασικός. Κοίταξε, τώρα που θα φύγει ο Ρονάλντο, μπορώ εγώ να πάρω τη θέση του, ξέρεις. Ξέρεις εσύ. Καλησπέρα, παιδες μου. Είμαστε εδώ πέρα έτοιμοι να συνεχίσουμε στο 15ο επεισόδιο της καριέρας του Σαμάνου. Είχαμε μείνει στο προηγούμενο επεισόδιο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Watford. Ανεβήκαμε και πρωτάθλημα, πήγαμε στη Premier League και είχαμε δεχτεί και μια φανταστική πρόταση από τη Manchester United για 90 χιλιάρικα την εβδομάδα που δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν τη δεχτούμε ή αν όχι. Θα περίμενα μια καλύτερη πρόταση. Θα μου πεις τι καλύτερο, ρε φίλε, 90 χιλιάρικα την εβδομάδα. Θα ήθελα να πάμε στη Λίβερπουλ, ας πούμε. Περιμένω κάτι έτσι, κάτι που να θέλω να πάω πραγματικά. Όχι ότι η Manchester United δεν μας κάνει, αλλά μια Λίβερπουλ θα την ήθελα. Μια έτσι ωραία, τζουσερή Λίβερπουλ την ήθελα εγώ. Οπότε λέω να κάνω λίγο υπομονή, να αφήσω λίγο τις μέρες να περάσουν και θα δούμε τι θα κάνουμε. Και δείτε τι γίνεται τώρα. Έχω αφήσει τις μέρες να περάσουν και δεν έχουμε δεχτεί κάποια άλλη πρόταση. Και αν αφήσω αυτή την πρόταση να περάσει χωρίς να τη δεχτώ τώρα, τι χάνουμε. Και δεν ξέρω αν θέλω να το κάνω αυτό, να το αφήσω να περάσει και να μην πάμε σε κάτι καλύτερο, γιατί είμαστε εδώ για την εξέλιξη, για το κάτι παραπάνω. Οπότε νομίζω πως η καριέρα μας στη Watford τελείωσε. Κατακτήσαμε το πρωταθληματάκι μας, ήμασταν ο παίχτης σεζόν, τα πήγαμε φανταστικά και πιστεύω πως πρέπει να ανοίξουμε ένα καινούριο κύκλο στη Manchester United. Θα δεχτούμε την πρόταση και θα βάλουμε και την τσίφρα μας. Και τώρα λογικά θα έχουμε τρέιλερ που φεύγουμε και πάμε στη United. Και ναι, έχουμε αυτό το τρέιλερ. Έφυγε ο Ρονάλντο, ήρθαμε εμείς, παιδιά. Έφυγε ο Ρονάλντο, ήρθαμε εμείς. Αυτοί είμαστε. Περνάμε εδώ πέρα τα τεστ. Κοίταξε, είμαστε σε απίστευτη φυσική κατάσταση. Πω, τι όμορφη είναι η φανέλα, ρε. Εδώ με το coach. Και πάλι για κάποιο λόγο μου δίνουν τον αριθμό 11. Δεν θέλω το 11, θέλω το 15 μου. Το παίρνω και τέλος. Και αν δούμε εδώ πέρα, προφανώς το παιχνίδι ο Ρονάλντο δεν έχει φύγει. Απλά έχει περάσει ο καιρός, έχει πάει 38 χρονών, έχει πέσει και rating, έχει φτάσει 88 και σε 12 μήνες τελειώνει και το συμβόλαιό του. Και θα πάω να κάνω και την πρώτη μου προπόνηση στη Manchester United, να ανεβάσουμε λίγο το stats του προπονητή, να μας εμπιστεύεται να μπούμε αρχική εντεκάδα. Μακάρι να τα καταφέρουμε και σε αυτό το επεισόδιο να παίξουμε σαν βασικός. Και ερχόμενος στο United μας έχουν έρθει και πάρα πολλές προτάσεις για sponsor, για ταινίες, για παπούτσια, για ρούχα. Θα διαβάσω το βιβλίο σίγουρα για ένα legend για το club, γιατί δεν είναι virtuoso. Θα κάνω και ένα sponsored photoshot, να πάρουμε και εδώ πέρα Maverick και Virtuoso και 50 χιλιάρικα. Θα κάνω και μια συνέντευξη να απαντήσω σε ερωτήσεις για τη σεζόν. Θα πάρουμε κι άλλο ένα sponsor στη τηλεόραση, στη καμπάνια. Το παίρνουμε και αυτό. Καλά, πήγαμε στη United και έχουμε 500 σχεδόν χιλιάρικα στην άκρη. Και έχω κάνει κι άλλη μια προπόνηση που αυτή η προπόνηση μας βάζει στους βασικούς παίκτες της εντεκάδας. Μόνο από τις προπονήσεις, γιατί περνούσαν οι μέρες, υπήρχε μεγάλο κενό και εγώ έκανα προπονήσεις και πήγαμε και 28 level. Με τα skill points λέω να τσιμπήσω αυτό που μας ανεβάζει long shot και shot power, μία φορά το τσιμπήσουμε. Και να τσιμπήσω και αυτό που μας ανεβάζει το finishing και τα βολέ και πάει το finishing παιδιά 99 και έχουμε πάει και 85 overall με αυτά τα upgrades. Και τώρα που έχουμε λεφτά έχουν έρθει και καινούρια ψώνια που μπορούμε να κάνουμε, να αγοράσουμε ένα πανάκριβο ρολόι, να αγοράσουμε φάρμα. Το ρολογάκι που δίνει η Maverick και τη φάρμα που δίνει Virtuoso θα τσιμπήσω εγώ από τώρα. Και ένα μικρό σπίτι να έχουμε κι εμείς, μωρέ, το σπιτάκι μας, να κάνουμε τη δουλειά μας με 250 χιλιάρικα. Και δεν μένει κάτι άλλο να κάνουμε, πάνε τα λεφτά. Μένουμε με 69 χιλιάρικα εκεί που είχαμε 500 και. Και ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο? Ερχόμενο στο United έχουμε τεράστια ευκαιρία να παίξουμε εναντίον της Paris Saint-Germain και θα παίξουμε για την κατάκτηση του Super Cup, οπότε πραγματικά πιστεύω ότι έκανα πάρα πολύ καλά που ήρθα. Έχουμε ευκαιρίες που δεν θα τις είχαμε και έχει φτάσει η μέρα του αγώνα. Είμαι χαρούμενος και στεναχωρημένος ταυτόχρονα, γιατί ήταν η μόνη μου ευκαιρία να παίξω με το Messi αντίπαλο έστω και δεν τον έχουν βασικό ή τον πουλήσανε, πήγε πίσω στην Μπαρτσελόνα. Μες τι έγινε? Βλέπω Neymar, βλέπω Mbappé και δεν βλέπω Messi. Θα είναι σίγουρα ένας δύσκολος αγώνας, δεν το συζητάω αυτό. Και το ντεμπούτο μας για το πρώτο match με τη United είναι στο Super Cup εντωμεταξύ. Ούτε ένα φιλικό,
ούτε ένας απλός αγώνας Super Cup. Και ξεκινάει ο αγώνας μας, καλό αγώνα να έχουμε θα πω, σε μια καινούργια ομάδα, με άλλα στάνταρ, με άλλο προπονητή, με άλλους στόχους. Φεύγω, δε πού να πάω, με έχει κλείσει ο άλλος, πολύ ωραία πάσα από μένα. Πολύ, πάσα. Σουτ, και ναι, ντεμπούτο. Και το πρώτο μας γκολ εναντίον της Παρί, μια φανταστική πάσα. Τέτοια assist στη Watford δεν θα την έβλεπα ποτέ. Βάζουμε ένα γκολ αρκετά νωρίς, αλλά έχουν Mbappé και το φοβάμαι αυτό. Έλα, τι πρόλαβες, μπράβο ρε. Εδώ είμαι. Ωραίος. Πω, παίζουνε άμυνα, όχι αστεία. Σουτ από εδώ. Τι έπιασε ο Ντονάρουμα ρε. Τι έπιασε ρε ο Ντονάρουμα. Σε έχω δει πασά μου. Ωραίος. Σε έχω δει. Καλό είναι. Είναι καλό. Προλαβαίνεις. Σουτάρεις. Πολύ κακό το σουτ από τον Μπρούνο Φερνάντες. Και κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Βάλαμε ένα γκολ στο 10. Αρκετά δύσκολο το μάτς. Απειλούν πάρα πολύ. Πάρα πολύ οι Γάλλοι μας. Αμάν αμάν. Ρε κάθε φορά που βλέπω προθυμένη στον Εμπαπέ ανησυχώ. Φεύγω. Μπράβο, Μαρσιάλ. Κόβω προς τα μέσα και σουτάρω. Από εδώ. Δεύτερο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι, λέει. Παρά λίγο να κόψω, ρε. Τέλεια. Κόψαμε. Μπράβο. Φεύγω. Έχω ταχύτητα. Έχω το pace. Φεύγω. Λαπόρτ φύγε. Μπαίνω προς τα μέσα. Σουτάρω. Όχι, ρε. Ο Ντοναρούμα εκεί. Μας έχει κόψει τα όνειρα αρκετές φορές. Μπαίνει ο Μέση, παιδιά. Θα παίξουμε με Μέση. Αν καραμέση. Κρίμα που δεν είναι στη δικιά μας ομάδα, αλλά δεν πειράζει. Μόνο που μπήκε Μέση και είδαμε Μέση, γίνεται να ζητήσω με τα φανέλα από το Μέση. Πω, βλέπω εδώ Μέση, Εμπαπέ, Νεϊμάρ τώρα και δεν νιώθω καλά. Μέση, αν καραμέση. Δείτε πάσα ο Μέση. Αμάν ο Μεσσίας εκεί. Εντάξει. Το vision του Messi, οι πάσες. Άμα τον είχαν βάλει, πιστεύω, το Messi από την αρχή, θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπράβο, αγόρι μου. Ξανά εδώ. Μπαίνω. Εδώ. Όχι. Και τελειώνει το match όμως. Και τελείωσε το match. Βεβαίως. Τι άλλο να ζητήσω. Εναντίον Messi, εναντίον Mbappé, εναντίον Neymar. Τι άλλο να ζητήσω. 0-1 το μάτς για εμάς και κατάκτηση του Super Cup. Στον ντεμπούτο μας με γκολ δικό μας, με ένα καλό μάτς από την ομάδα. Πραγματικά κανένα παράπονο. Έχουμε και Βεράτη στην ομάδα και για κάποιο λόγο είναι και αρχηγός ο Βεράτη. Σήκωσε το Βεράτη, πασάκα μου. Μπράβο το αγόρι μου. Πολύ ωραίο μάτς, δύσκολο. Πίστευα ότι θα μας βάλουν ένα γκολ. Μία ακόμα κατάκτηση μπαίνει στη τσέπη μας. Έπαιξε πολύ καλά η ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έπαιξε καθόλου καλά. Και αμυντικά και επιθετικά με βοήθησαν πάρα πολύ. Και ναι, έχει αλλάξει όλο το μενού. Έχουμε μπει σε κλίμα Premier League. Και είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπήκε το λιοντάρι από πίσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλάζοντας ομάδα, μου ήρθε έτσι μια έμπνευση να αλλάξουμε και ένα παπουτσάκι. Να πάρουμε ένα καινούριο παπουτσάκι. Να βάλουμε κάτι διαφορετικό. Και μου είχε αρέσει εδώ το ναϊκάκι. Που ταιριάζει και με όλη έτσι την εμφάνισή μας. Είναι έτσι ωραίο. Έχει εκεί κοκκινο-ροζέ στοιχεία. Είναι ωραίο, είναι και λευκό. Θα το τσιμπήσουμε. Και έχει ξεκινήσει official season και πάμε για το πρώτο match της Premier League με τη West Ham. Και βεβαίως ο αγώνας ξεκινάει. Παιδιά, έχω ένα σίδερο μπροστά μου. Παιχνίδι, σε παρακα... Παιδιά, κάνετε πλάκα. Παιχνίδι τρολάρης. Παιδιά, θα παίζω με αυτό μπροστά μου. Είστε τρελοί. Παιδιά, έκατσα και άλλαξα κάμερα. Έβαλα κοπ που είναι πολύ πιο μακρινή κάμερα. Για να μπορέσουμε να παίξουμε. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Έβλεπα τα σίδερα εδώ, έβλεπα τα φώτα εδώ πέρα. Τι ήταν αυτό. Τι κάνει το παιχνίδι, μωρέ. Τώρα έχω ξεσυνηθίσει εντωμεταξύ με την κοπ. Παλιά με κοπ έπαιζα. Και τώρα δεν μπορώ να παίξω ούτε για πλάκα με την κοπ. Εν τω μεταξύ μας πιέζουν πάρα πολύ. Δεν χάσαμε από την Παρί, θα χάσουμε τώρα από αυτούς. Πολύ κακή πάσα από μένα, πολύ κακή πάσα. Παίζουμε με 5,8 rating αυτή τη στιγμή. Ναι, τα πράγματα δεν είναι καλά για εμάς. Βλέπω να βγαίνουμε από βασικό στα... Αμάν Και πήγα να πω, βλέπω να βγαίνουμε από βασικός και να μπαίνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα.
Το πρώτο γκολ που τρώμε ενώ είμαι εγώ στη United και βλέπουμε και κάτι φουσκάλες εδώ, βλέπουμε κάτι μπουρμπουλήθρες να πετάγονται. Άλλη ατμόσφαιρα τώρα εδώ σε αυτά τα γήπεδα. Εδώ είμαι, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Καλό. Δεν το πιστεύω. Εδώ είμαι, μπράβο. Ρε εσείς δεν βρίσκουμε κάπου να χωθούμε ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε εσύ, τι άμυνα παίζουνε. Δεν έπαιζε η Παρή τέτοια άμυνα και παίζει West Ham. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, πάρα πολύ απογοητευμένος. Δεν τα πάμε καθόλου καλά, παίζουνε τρομερή άμυνα. Πάμε δεύτερο ημιχρονάκι, ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλύτερα για μας, πραγματικά. Εδώ είμαι, μπράβο. Σάντσο, το passing μας, Θεέ μου, πρέπει να φτιάξω το passing, πρέπει να είναι... Όχι, 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 όχι. Τι μας έκανε ρε. Παιδιά, τι μας έκανε. Είδατε την κίνηση που έκανε. Την τρίπλα που φάγανε δύο αμυντικοί. Με μία τρίπλα έφυγαν δύο αμυντικοί. Χάνουμε 2-0 και δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό σε αυτό το match. Δεν ξέρω. Μήπως άλλαξα τα παπούτσια και ήρθε η γκαντεμιά. Παιδιά, παιδιά, παιδιά. Πόβο, θα φάμε και τρίτο. Θα φάμε και τρίτο και δεν θα βάλουμε και τίποτα. Παίζουν πάρα πολύ καλά για κάποιο λόγο. Σε έχω δει. Έλα, Μπρούνο Φερνάντες. Ωραίο. Σουτ. Πρώτη μας ευκαιρία στο match. Πρώτη μας ευκαιρία. Δεν ήταν κακό. Εδώ είμαι, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Πάσαρε με. Μπράβο. Θα το κάνω, παιδιά. Που την έστειλες, βρε. Σου έχω ανεβάσει και το shot power. Σου έχω ανεβάσει και το long shot. Που την έστειλες. Παιδιά, παιδιά. Όχι τρίτο. Όχι τρίτο. Δεχεία. Δεχεία. Παιδιά, αυτό το match δεν έχει πάει καθόλου καλά. Λογικά θα τελειώσει και 0-2, αν όχι 0-3. Και κάπου εδώ τελειώνει. Και κάπου εδώ τελειώνει και χάνουμε 2-0 από τη West Ham. Δεν ξέρω αν μπορούσε να πάει χειρότερα. Νικήσαμε την Παρή με Μέση, Εμπαπέ, Νεϊμάρ. Και χάνουμε τώρα τη West Ham με έναν πακετάκι, με έναν ρίζι να πούμε. Καλά από objective και τέτοια, 1-3, 1100 XP, πάρα πολύ άσχημα. Και έφτασε η ώρα για το επόμενο match που παίζουμε με την Crystal Palace. Ελπίζω να δείξουμε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που δείξαμε στο προηγούμενο match. Αν και αυτό το match είναι ήττα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ άσχημα για εμάς. Είμαστε στην έδρα μας, δείτε ατμόσφαιρα, δείτε ομορφιά. Έχω ξαναλλάξει κάμερα, να παίξουμε και με την κάμερα που θέλουμε. Δεν ήταν κακό. Είπα να δοκιμάσω έτσι ένα long shot μόλις ανοίξουμε την μπάλα. Πάμε να κόψουμε, παιδιά. Παιδιά, μη φάμε και εδώ γκολ. Δηλαδή, μη... Παναγίτσα μου, θα πάθουμε κάτι κακό. Θα πας την μπάλα. Μη πας, Κασεμίρο, μη πας την μπάλα, ρε δαγκόνι. Εδώ είμαι, Σάντσο, ωραίος. Από εδώ. Ναι. Ναι. Ρισκάραμε. Το μπουμπουνίσαμε και μπήκε. Ευτυχώς, ευτυχώς σκοράραμε. Δεν θα άντεχα να περάσει κι άλλο ένα μάτς χωρίς να σκοράρουμε. 1-0 το ματσάκι στο 11. Κάνουμε εδώ την προσποίησή μας. Την έφαγε την τρίπλα. Όχι, τι ωραία τρίπλα. Έκανα εκεί το ελάστικο να πούμε. Κρίμα. Σάντσο. Μπράβο Σάντσο. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Καλή προσπάθεια. Ωραίο το σουτάκι. Πάει το πρώτο ημίχρονο. Καλούτσικα θα πω, βάλαμε ένα γκολάκι, θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω, αλλά δεν έκατσε φασούλα. Ξεκινάμε δεύτερο ημίχρονο, μήπως και κάνουμε κάτι καλύτερο. Θέλω ένα γκολ ακόμα οπωσδήποτε. Μπράβο. Οπωπω, άμα είναι να μας κόψει την καριέρα, άστο ρε φίλε. Να πάω πίσω στη Watford, άμα είναι να πεθάνουμε. Δείτε εδώ. Μόνο πόδια πήρε ρε, αυτό κόκκινη ήθελε ρε εσύ. Μιλάμε τώρα από δεύτερη κατηγορία Αγγλίας στη Premier League. Τα πράγματα δεν είναι απλά πολύ πιο δύσκολα, είναι άλλος κόσμος ρε. 7,8 το rating μας, πάρα πολύ μεχ. Πάρα πολύ μεχ θα πω εγώ. Παιδιά θα κάνετε τα... Παιδιά τον αφήνουν να περάσει ευθεία ρε. Ρε, ήτανε ο Βαράν εκεί, ήταν ο Μαρτίνες εκεί και καθόντουσαν έτσι. Παίρνα, 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 από πού θες, από εδώ, από εκεί, από πού θες. Φύγαμε. Σουτ. Τι ωραία προσπάθεια. Ρε. Τι γύρισμα ήταν αυτό ρε.
Σαν να είμαι η καλύτερη μπαλαρίνα του κόσμου. Τι γύρισμα ήταν αυτό? Αυτό ήταν ακραία σεντερφορίσιο. Ακραία σεντερφορίσιο. Πάρα πολύ ωραίο. Και ναι, βάζουμε το δεύτερο μας γκολ στο 90. Εμένα μου κάνει. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Και κάπου εδώ τελειώνει το ματσάκι μας. Με δύο γκολ από εμάς στο 11 και στο 90. Ευτυχώς σκοράραμε δύο γκολ. Επιτέλους να πάρουμε λίγη ψυχολογία να ανέβουμε. Από objective έχουμε καταφέρει ένα στα τρία μόνο. 1500 XP. Αλλά είμαστε man of the match από ό,τι βλέπω εκεί. Εν τω μεταξύ είμαστε 12η με 3 πόντους. Επειδή χάσαμε το προηγούμενο match. Δεν πειράζει όμως. Θα επανέλθουμε με πολύ δύναμη. Από τους scorers αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρώτη θέση. Αλλά είμαστε 5 άτομα σε ισοβαθμία. Έχουμε όλοι μας 2 γκολ σε 2 match. Έχουμε και το Σαλά που τον βλέπω εκεί στη Liverpool. Ακολουθεί. Και στο επόμενο match παίζουμε με την Everton. Που είναι στην 9η θέση και εμείς είμαστε στη 10η. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο match θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Πιστεύω ότι είμαστε καλά να το αφήσουμε κάπου εδώ. Ήταν πολύ ζουμερό αυτό το επεισόδιο. Είχε Super Cup. Που το κατακτήσαμε, είχε μεταγραφή, είχε ντεμπούτο, είχε πολύ ζουμί. Πιστεύω κάπου εδώ να το αφήσουμε, είναι πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας άρεσε. Μην ξεχνάτε να πατάτε το κουμπάκι του like, να πατάτε και το κουμπάκι του subscribe για όσους δεν το έχετε πατήσει. Και εμείς παιδες μου θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια.